Μια μέρα μετά τη λήξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε επανειλημμένα νεοναζί τα στελέχη της Χρυσής Αυγής χωρίς να τα κατονομάσει, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Βύρων Πολύδωρας κινήθηκε στο ακριβώς αντίθετο μήκος κύματος, προτείνοντας συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή. Μιλώντας στο Real FM, προκάλεσε μάλιστα όσους αντιτίθενται στη Χρυσή Αυγή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να ζητήσουν να τεθεί εκτός νόμου. Βεβαίως! Τι είναι αυτό το ακόμα και μας έπιασε η ευαισθησία για την Χρυσή Αυγή, η οποία είναι ψηφισμένη από 600.000 κόσμο, θα ψηφιστεί από 1.000.000 και εμείς θα κάνουμε αναμνήσεις του συντάγματος της Βαϊμάρης. Όσοι σας αντίθετοι να κάνετε αίτηση να το θέσετε εκτός νόμου, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ηρεμούμε λιγάκι να δούμε τον πόνο μας και την κατάστασή μας. Η δήλωση του κυρίου Πολύδωρα προκάλεσε έντονη δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου και την αποδοκιμασία από την πλευρά της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Περίεργη δήλωση. Γιατί είναι αυτονόητο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί με τους νεοναζί. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εξέφραζαν μάλιστα απορία γιατί ο κύριος Πολύδωρας δεν έκανε τη σχετική τοποθέτηση στο συνέδριο και απέδιδαν τη στάση του και στο γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Μία ημέρα μετά την ομιλία του κύριου Σαμαρά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πολύδωρας ανέλαβε το έργο της αποσαφήνισης του περιεχομένου της. Φαίνεται πως από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, η Νέα Ελλάδα θα χτιστεί χέρι-χέρι με το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Η δήλωση Πολύδωρα στον Real FM προκάλεσε νέο κύκλο αναταράξεων Μαρία στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά βλέπω ότι τελικά επελέγει μία ήπια αποδοκιμασία του κύριου Πολύδωρα. Ναι, Όλγα, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο τη μέρα που η κυβερνητική πλειοψηφία γίνεται 155 να ξαναγίνει 154. Δεν επελέγει αυτή η οδός. Επελέγει η οδός της αποδοκιμασίας του κυρίου Πολύδωρα, παρά το γεγονός ότι η δήλωση του πρώην πρόεδρου της Βουλής, το Real FM, προκάλεσε εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου πολλά μποφόρ. Το βεβαίως που ακούσατε από τον κύριο Πολύδωρα ήταν η απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως από εδώ απαντούν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, διότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη αποσαφηνίσει και στις δύο ομιλίες στο συνέδριο, πολλαπλές φορές το τελευταίο καιρό, ότι τα στελέχη της Χρυσής Αυγής ανήκουν στους νεοναζί. Είναι νεοναζί. Αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς. Αυτή είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και χθες απευθύνθηκε σε όλο το χώρο του κεντροδεξιού κέντρου, σε όλους όσους βρίσκονται πέρα από τα άκρα και σε αυτούς σε καμία περίπτωση δεν συμπεριέλαβε τη Χρυσή Αυγή. Είναι φανερό ότι ο κύριος Πολύδωρας ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Ορισμένοι από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού διερωτώνται μήπως αυτό έγινε και γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στον τελευταίο ανασχηματισμό. Σημασία έχει πάντως ότι η ψυχρότητα υπάρχει, διαγραφή δεν υπήρξε. Μαρία, δεν είναι το θέμα αν υπήρξε διαγραφή. Με συγχωρείς που παρεμβαίνω, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ χλιαρή και σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο η αποδοκιμασία του κ. Πολύδωρα για μια δήλωση η οποία είναι εξωφρενική. Δηλαδή και από την εσωκομματική της διάσταση βγαίνει ο Σαμαράς, κάνει ένα προσκλητήριο κομματικής παραταξιακής ανασυγκρότησης και ανανέωσης χώρας, αποκλείει ρητά τους νεοναζί και βγαίνει την επομένη ένα στέλεχος του κόμματος και λέει γιατί τι έχουν τα παιδιά, μια χαρά είναι να συνεργαστούμε και μαζί τους. Αυτή είναι η εσωκομματική διάσταση. Μετά υπάρχει διάσταση δημοκρατική. Βγαίνει ένας βουλευτής οποιασδήποτε παράταξης και μάλιστα πρώην πρόεδρος της Βουλής έστω και για λίγες ώρες και λέει ότι ο νεοναζισμός είναι μια αποδεκτή συνιστόσα της δημοκρατίας μας. Δεν είναι. Και το χειρότερο είναι ότι επικαλείται ως άλοθη το γεγονός ότι τους ψήφισαν 600.000 άνθρωποι. Αλλά δεν ξύπνησαν ξαφνικά 600.000 άνθρωποι στην Ελλάδα γοητευμένοι από το αναγγελωτό σταυρό. Με συγχωρείς, ακόμα χειρότερα προδικάζει ότι θα τους ψηφίσει 1.000.000. Ναι. Δηλαδή εξωφρενικό. Απλώς 600.000 άνθρωποι, με συγχωρείς για να τελειώσω, 600.000 άνθρωποι απλώς δεν βρήκαν δυστυχώς καλύτερο τρόπο για να πούν στο παλιό πολιτικό σύστημα σας συγχαθήκαμε, σας απορρίπτουμε, σηκωθείτε, φύγετε και το είπαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν έγιναν ξαφνικά νεοναζί όλοι αυτοί. Παύλο, εγώ δεν θα ερμηνεύσω στους 200 ανθρώπους ότι θέλουν να ψηφίζουν. Όμως, κανείς δεν υποχρεώνει το πολιτικό σύστημα να συνεργάζεται με κάποιον με μοναδικό επιχείρημα το ψήφισαν 600.000 άνθρωποι. Είτε ένα είτε 1,5 εκατομμύριο. Ας τον ψηφίζουν και μην συνεργάζεται κανείς μαζί του. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή η κάλπη. Δεν είναι κολυβήθρα του Σιλουάμ. Προφανώς δεν είναι. Και η κάλπη δεν ξεπλένει συνειδήσεις και καρδιές. Το ότι να σε βγάζει κάλπη γίνεται καθαρός. Είπα ότι δεν μπορεί 600.000 άνθρωποι να ξύπνησαν ξαφνικά με τον έρωτα του Αδόλφου Χίτλερ. Διότι το ίδιο σχήμα το πολιτικό στις αμέσως προηγούμενες εκλογές και σε όλες τις εκλογές που είχε μετάσχει δεν είχε πάρει ποτέ πάνω από 0,5%. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό αν ο κύριος Πολύδωρας δεν είχε μια μάλλον ιδιώρημη θέση στην πολιτική ζωή και έχω την εντύπωση ότι δεν εκφράζει κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό του. Και γι' αυτό είναι λιγότερο σοβαρό από ό,τι θα ήταν αν εξέφραζε κάτι παραπάνω από τον εαυτό του. Και γι' αυτό είναι και τόσο χαμηλών τόνων η αντίθεση.